Καλημέρα, επομένω. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος είπε τις βασικές αρχές με τις οποίες εμείς θα πρέπει να προκυνήσουμε συνεργαζόμαστε αρμονικά τα τελευταία χρόνια των δημοδοπλίων στη συνδιοργάνωση ιδιαίτερα εξαιρετικών αθλητικών διοργανώσεων. Πιάνοντας λοιπόν την ιστορική διαδρομή και από εκεί που είπε ο Βαγγέλης μερικά πράγματα, να πω ότι ιστορικά ο Παναπήδιος Δρόμος ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80 και μάλιστα ως πρωτοβουλία κανένας από εμάς ήταν πρωτοβουλία μιας αθλητικής εφημερίδας. Ξεκίνησε και επειδή μπορώ να την πω, δηλαδή έτσι, δεν είναι για γιατί έχει κλείσει πλέον, η αθλητική χώρα τότε διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα μέσα στην πόλη, που ένα της μέρας ήταν με τον Παναμύδι. Μετά το πήρε στην πλάτη της Ελβίρα και το σωματείο Υγεία, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, το κράτησε όρθιο μέχρι που ο Δήμος φρόντισε μια αναβάθμιση του ιδιαίτερα ιστορική, μια και υπάρχει μοναδικότητα τη ανάβαση, τα κάστρα γράμμα είναι στο εξωτερικό ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει τη δυσκολία και τον βαθμό δυσκολία του Παναμύδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι μπορεί ο Παναμύδι ω άνθρωπο στα επόμενα χρόνια να γίνει μια σοβαρή, εμβληματική, εθνική αθλητική διοργάνωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνδυόμενο μάλιστα με τον Παναμύδι του Ναυπηγείου, ο οποίο, μια και μιλάμε για σκαλιά, σκαλεί τα τελευταία χρόνια, ανεβαίνει στη γνώμη όλων των δρομικών εκδηλώσεων της χώρας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φτάνουμε λοιπόν τον Ναύπηγο να είναι πλέον ίσως σταθερά πλέον ο τρίτος μαραθώνιος στην χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν το βάλουμε ποσοστιαία και πληθυσμιακά, μάλλον είναι ο πρώτος μαραθώνιος στην χώρα και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Για εμάς την πέρα προπονήσω η σύνδεση των αθλητικών γεγονότων στο λεωφορείο ενό χώρου εμβληματικού, μια και υπάρχει η Ολυμπία όπως ξέρετε. Με τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να το συνδέουμε με την τουριστική ανάπτυξη τη περιοχή μα. Στον Άφιον, μέσα από το Δημήτρη Κοστούρο, από την Δημοτική Αρχή, αλλά κυρίω μέσα από του κατοίκου και την κοινωνία, έχουμε βρει ανθρώπου με του οποίου συνοδευόμαστε τα τελευταία χρόνια. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μα αυτή η συνοδευπορία να είναι ανηφορική. Δηλαδή, κάθε χρόνο πηγαίνουμε και πιο ψηλά. Και για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι λοιπόν πρώτα απ' όλα σε όλους όσους εκείνη την ημέρα θα τρέξουν καλή επιτυχία, καλή δύναμη, να χάνουν τη συμμετοχή, να χαμογελάσουν, να στηρίξουν την πόλη μας, να στηρίξουν την περιοχή μας, να στηρίξουν την Πελοπόννησο, να στηρίξουν ένα δρόμο μοναδικό, να ευχηθώ στην διοργάνωση να είναι άρτια όπως όλες όσες έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να ευχηθώ στην αστυνομική διεύθυνση καλή δύναμη, γιατί χρειάζεται αυτή την ημέρα, είναι αυτή που κάνει το πιο δύσκολο κομμάτι της διοργάνωσης και να ευχηθώ κάθε χρόνο ο Παναμύδιος άνθρωπος να ανεβαίνει πιο ψηλά τα σκαλιά του Παναμυδιού και να γίνει ο μεγαλύτερος κάστρα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Να σας ευχαριστώ.